Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ραγδές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της Πάτρας. Χθες το βράδυ είχαμε την σύλληψη της μητέρας των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για τη δηλητηρίαση και το θάνατο της μεγάλης της κόρης συγκεκριμένα, ενώ αναμένουμε τις εξελίξεις όσον αφορά το θάνατο και των άλλων δύο κοριτσιών. Για όλες αυτές τις εξελίξεις θα συνομιλήσουμε με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στη θετική ψυχολογία, Φωτεινή Μαμασούλα Δήμου. Κυρία Μαμασούλα, χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Κυρία Μαμασούλα, τελικά επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι όλων μας. Ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής και με τον τρόπο που κινείται η αστυνομία, φαίνεται ότι ναι, έχουμε τη σύλληψη, τη θεωρούν δηλαδή υπαίτια για την δολοφονία για το θάνατο της μεγάλης, της Τζορτζίνας. Τι να πω, νομίζω ότι είναι διαφορετικό να το υποψιάζεσαι ή να το φαντάζεσαι και διαφορετικό εν τέλει να επιβεβαιώνεσαι, ειδικά για κάτι τέτοιο. Τι είναι ακριβώς αυτό που κάνει την υπόθεση αυτή πρωτοφανή στα ελληνικά δεδομένα? Γιατί ναι, για δολοφονίες παιδιών από γονείς έχουμε ξανακούσει. Είναι αρκετά τα στοιχεία τα οποία την ορίζουν ως πρωτοφανή. Δηλαδή σίγουρα δυστυχώς έχουμε ξανακούσει πάλι και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό περιπτώσεις γονιών και μανάδων που έχουν θανατώσει με κάποιο τρόπο τα παιδιά τους. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι διαφορετικό, γιατί δεν είναι απλά ότι μιλάμε για τρία παιδιά, είναι το ότι έγινε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μια μητέρα η οποία σκότωνε τα παιδιά της διαδοχικά, από ό,τι φαίνεται, πράγμα το οποίο μας δείχνει και το ότι δεν υπήρχε ίχνος παρορμητισμού, ας πούμε, ή το οτιδήποτε. Είναι ο τρόπος που το έκανε, είναι ο χώρος που το έκανε, δηλαδή όλα αυτά δείχνουν την πρόθεσή της, δείχνουν το ότι είχε το θράσος να θεωρεί ότι μπορεί μέσα στο σπίτι εντός εισαγωγικών των ειδικών και της επιστήμης να τους κοροϊδέψει, να τους παραπλανήσει και να πετύχει το στόχο της. Είναι αρκετά τα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν αυτή την υπόθεση μοναδική, δυστυχώς. Και περιμένουμε μάλλον να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Θα κάνω την ερώτηση που σκέφτεται όλος ο κόσμος σήμερα. Η δική σας επιστήμη μπορεί να δικαιολογήσει, μπορεί να αιτιολογήσει πώς μία μητέρα φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο να σκοτώσει τα ίδια της τα παιδιά, αν αποδειχθεί και για τα άλλα δύο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακούμε από το πρωί πανελλαδικά να αναφέρεται ότι στην περίπτωση της Τζορτζίνας πρέπει να είχαν γίνει περίπου άλλες 9 φορές, άλλες 9 απόπειρες δηλαδή, να της χορηγηθεί συγκεκριμένη ουσία και να καταλήξει το παιδί. Μία μητέρα η οποία φαίνεται βέβαια, δηλαδή βλέποντας και τις φωτογραφίες, φαίνεται ότι τα παιδάκια ήταν καλοντημένα, δηλαδή δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά. Δεν ήταν η μητέρα που αφήνει τα παιδιά σε ένα σπίτι, φεύγει, τα αφήνει σε τρίτου συγγενείς και γυρνάει μετά από μία εβδομάδα. Πώς γίνεται να νοιάζεσαι για έναν άνθρωπο, να φαίνεται ότι νοιάζεσαι με όλα όσα απαιτούνται για ένα μικρό παιδί, να τον τίνεις, να το ταΐζεις, να το πηγαίνεις τις βόλτες του, τις δραστηριότητές του και να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου τι, ότι κάποια στιγμή απλά θα τα δολοφονήσεις? Ναι. Καταρχάς, ούτε η δική μου, ούτε καμία επιστήμη, καμία ηθική, καμία θρησκεία δεν μπορεί να εξηγήσει και να εκλογικεύσει ή να δικαιολογήσει, όπως είπες, μια τέτοια πράξη. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό το πράγμα. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι είχα ξεκαθαρίσει και σε προηγούμενη συνομιλία μας ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει ψυχική νόσος. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα, σίγουρα, εάν καθίσουμε και κρίνουμε αυτή την υπόθεση με βάση τη δική μας την κοινή λογική, δηλαδή την εικόνα και την αναπαράσταση που έχουμε για τη σχέση ανάμεσα στο παιδί και στη μητέρα, νομίζω ότι αυτό είναι αδιανόητο που έχει συμβεί. Προφανώς λοιπόν για την ίδια δεν υπήρχε αυτή η συναισθηματική εμπλοκή με τα παιδιά της. Τα παιδιά της δεν τα ένιωσε ποτέ παιδιά της. Γι' αυτό και ήταν αποστασιοποιημένη και μπόρεσε να κάνει όλα όσα έκανε. Οπότε, ναι, μπορεί να τα φρόντιζε, μπορεί οτιδήποτε, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε η σχέση αυτή που έχουμε, η τυπική σχέση, η
δεδομένη, η πυρηνική ή πώς να το πω, είναι σχεδόν γονιδιακή αυτή η σχέση. Είναι στο DNA μας που μπορούμε να φανταστούμε πώς κάνει μια μαμά, ας πούμε, για τα παιδιά της. Αυτό εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Θεωρείς ότι τα παιδιά εξυπηρετούσαν από την αρχή της εγκυμοσύνης ένα σκοπό στο μυαλό της συγκεκριμένης γυναίκας? Εγώ τουλάχιστον προσπαθώντας, όπως λες, να... όχι να δικαιολογήσω, αλλά να πιαστώ από κάπου για να βρω μια συστοιχεία, μια ακολουθία γεγονότων που μπορεί να ακολούθησαν, να κατέληξαν σε αυτό. Ναι, θεωρώ ότι τα παιδιά ήταν εργαλεία. Στην αρχή για να κρατήσει το σύζυγό της και στη συνέχεια για να τον φέρει πίσω. Ή, μιλάω για τους θανάτους. Mm-hmm. Υπάρχει τελικά το τέλειο έγκλημα. Τι μπορεί να σκέφτηκε, δεν σκέφτηκε ότι κάποια στιγμή θα φανεί αλήθεια? Λοιπόν, ήτανε τόσο, ζούσε μέσα στο τόσο δικό της κόσμο, στο δικό της δράμα, σε αυτό που είχε περάσει και στην υπόλοιπη οικογένεια και στους υπόλοιπους συγγενείς, ότι κάτι τραγικό της μοίρας της συμβαίνει. Επειδή όπως προανέφερα τα περιστατικά, δηλαδή θάνατο των παιδιών έγιναν διαχρονικά και έχει περάσει σχεδόν μια πενταετία που συμβαίνει σιγά σιγά όλο αυτό που εκτελεί αυτό το δράμα, σίγουρα η ψυχολογία της δεν ήταν η ίδια από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή θεωρώ ότι αλλιώς είναι στην πρώτη φορά, αλλιώς είναι στη δεύτερη, αλλιώς είναι στην τρίτη. Δεν ξέρω εάν εστίασε ποτέ ότι αν θα την πιάσουν ή όχι. Δηλαδή νομίζω ότι ζούσε σε αυτό για την ίδια, αν ισχύει αυτό το οποίο εγώ υπέθεσα, δηλαδή το ότι όλο αυτό γινόταν για να επιστρέφει ή να κρατάει τις σχέσεις, ας πούμε, με τον σύντροφό της, ήταν αποτελεσματικό. Έτσι, διότι υπήρχε επαφή, εξακολουθούσε και υπήρχε επαφή. Ας μην το βλέπουμε από τη δική μας σκοπιά, το αν ήταν μια υγιή σχέση, το αν υπάρχουν ευθύνες από την άλλη πλευρά. Στα μάτια τα δικά της, τα οποία προφανώς είναι νοσηρά, υπήρχε αποτελεσματικότητα. Δηλαδή υπήρχε αυτό το πήγαινε έλα του συντρόφου που προσπαθούσε να φύγει από τη σχέση και από κάποιο χτύπημα της μοίρας εντός εισαγωγικών ξαναγυρνούσε για να τη συμπαρασταθεί. Οπότε για την ίδια, δεν ξέρω γενικά με την έννοια του όρου αν υπάρχει το τέλειο έγκλημα και καλό θα ήταν να μην το μάθουμε, να μην το διαπιστώσουμε, αλλά για την ίδια αυτό που έκανε είχε αποτέλεσμα. Μέχρι που την τελευταία φορά θες από θράσος εσωτερικό ότι αφού το πέτυχα μία φορά θα το πετύχω και δεύτερη και τρίτη. Θες λόγω της κατάστασης του παιδιού, λόγω της καχυποψίας των ειδικών πλέον, έτσι, γιατί ήταν πάρα πολλά τα οποία ενεπλάκησαν, πιάστηκε. Γιατί εδώ είναι ακριβώς ο ορισμός του μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, έτσι, δηλαδή ήταν επαναλαμβανόμενη κατάσταση. Από αυτά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν θα σταματούσε και δεν υπήρχαν όρια, δεν θα σταματούσε και κάπου. Σαφέστατα δεν χρειάζεται να έχει κάποιες ειδικές γνώσεις για να αντιληφθεί ότι ένας άνθρωπος που σκοτώνει με τα ίδια του χέρια τα παιδιά του θα είχε τον οποιοδήποτε ηθικό φραγμό να κάνει κακό σε κάποιον άλλον πέραν των παιδιών. Αυτό είναι δεδομένο και χρησιμοποιήθηκε νομίζω αν άκουσα καλά και από την εισαγγελέα χθες. Ότι από τη στιγμή που σκότωσε τα παιδιά της, τη θεωρώ επικίνδυνη. Ναι, ναι, και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σου ο ρόλος των συγγενών στην όλη υπόθεση? Μιλάμε για ένα τόσο χειραγωγικό άτομο το οποίο μεταφέρει τον δικό του κόσμο, το δικό του φανταστικό κόσμο, το δράμα που βιώνει στους υπόλοιπους με τέτοια πιστικότητα ώστε και οι υπόλοιποι γύρω του να το πιστεύουν. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το άτομο ξεχωριστό, δηλαδή σαν μια μονάδα και να θεωρούμε, ας πούμε, την οικογένεια ως κάτι φυσιολογικό και ότι είναι η συγκεκριμένη γυναίκα από μόνη της διαταραγμένη. Να το πω διαφορετικά, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το συγκεκριμένο άτομο μεγάλωσε και γαλουχήθηκε και ανατράφηκε μέσα σε μια εντελώς παθολογική και νοσηρή κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η δομή προσωπικότητας ένα τέτοιο άτομο να έχει μεγαλώσει σε περιβάλλον το οποίο να είναι
φυσιολογικό με την έννοια αυτή που την ορίζουμε, ας πούμε, η ειδική. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε δεν, μην έχουμε στο μυαλό μας μια κατάσταση φυσιολογική όπου όλοι είναι καλοπροαίρετοι και όπως περιμένουμε να είναι οι συγγενείς και υπάρχει και ένας ο οποίος τους κοροϊδεύει. Εδώ μιλάμε για συνοσηρότητα, έτσι. Και ο ρόλος του συζύγου, του πρώην συζύγου τώρα. Το είχαμε πει και στη συνέντευξη που κάναμε, ότι το παιδί πέφτει και χτυπάει και ο ένας σύζυγος κατηγορεί τον άλλον τι έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Δεν γίνεται να συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγικά στα παιδιά σου και εσύ απλά να νύπτεις χείρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως υποθέταμε όλη την ενοχή της μητέρας, έτσι υποθέταμε και τη συνενοχή με κάποιο τρόπο του πατέρα. Δεν ξέρω, περιμένω να δω τις εξελίξεις. Μου φαίνεται αδιανόητο το να μην είχε έστω υποπτευθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, όχι απαραίτητα με τη σύζυγο, γενικότερα, δηλαδή δεν είναι από τα πιο δεν συνηθίζεται να χάνει μια οικογένεια τρία παιδιά μέσα σε τρία χρόνια. Δηλαδή το να χάσει τα τρία σου παιδιά έτσι ξαφνικά μέσα σε ένα νοσοκομείο ή στο σπίτι, φτάνει στο φεγγάρι, ας πούμε, για να βρεις το τι έχει ακριβώς. Και δεν ήταν απλά ότι χάθηκαν τα παιδιά. Το ένα παιδί έπασχε ξαφνικά από λευχαιμία. Το άλλο παιδί, ενώ ήταν υγιέστατο, ξαφνικά παθαίνει την ανακοπή και μένει με τετραπληγία. Μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις, γιατί όπως είπαμε πριν και για το κομμάτι της οικογένειας και του οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Δηλαδή, όλα αυτά, τη λογική αυτή τη βάζουμε μπροστά, θεωρώντας τον πατέρα με την έννοια του πατέρα της, πως τον έχουμε εμείς αποτυπωμένο στο μυαλό μας. Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η σχέση τους, δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο ρόλος του σαν πατέρας. Πάλι βλέπουμε κάποιες αναπαραστάσεις, κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες που φαντάζουν πολύ φυσιολογικές και ευτυχισμένες με τα παιδιά τους. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Σίγουρα πάντως περιμένουμε τις εξελίξεις και ως προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την κατεύθυνση του πατέρα, και προσωπικά θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο, έστω με τη σιωπή του, έτσι, θεωρείται συνένοχος. Ναι. Με τη σιωπή ή αδιαφορία, θα πω εγώ. Η Τζορτζίνα, να φτάσουμε και στο σημείο αυτό, η Τζορτζίνα με τις ζωγραφιές της τελικά έδειξε την πραγματικότητα την οποία βίωνε και την πραγματικότητα τελικά που αποκαλύφθηκε στα μάτια όλων μας. Ποια πρέπει να ήταν τελικά τα συναισθήματα αυτής της κοπέλας, η οποία 9 χρονών ένιωσε τα δύο της αδερφάκια να έχουν φύγει, που όπως φαίνεται από το χέρι της ίδιας της μητέρας, και φυσικά ένιωθε τον φόβο ότι έρχεται και η σειρά της, κάτι που τελικά συνέβη. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν είχε όντως τόσο ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή δεν ξέρω, δεν θέλω μάλλον να φανταστώ ότι μπορεί να συνέβη κάτι τόσο ανοιχτά και ξεκάθαρα μπροστά στην Τζορτζίνα, αλλά σίγουρα ήταν ένα παιδί το οποίο είχε βασανιστεί αρκετά, τόσο από... Η ζωγραφιά πάντως με την κρεμάλα έδειχνε ότι αισθανόταν φόβο, ότι υπήρχε κάτι περίεργο. Σίγουρα. Το παιδί αυτό βασανίστηκε, έτσι. Είναι σίγουρο ότι βασανίστηκε. Βρισκόταν και σε μια ηλικία που μπορούσε να καταλάβει αρκετά ώστε να βασανίζεται και λίγα ώστε να μπορέσει να ζητήσει βοήθεια. Θεωρώ ότι ήταν από τα παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει, έτσι. Εάν το σύστημα και η κοινωνία μας ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε, και δεν είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα από τα παιδιά το οποίο θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει γλιτώσει. Χωρίς να μπορούμε, δεν είναι η ώρα να αποδώσουμε ευθύνες και τα λοιπά, απλά επειδή, όπως είπα, ήταν μια κατάσταση που συνέβαινε αρκετά χρόνια. Δεν ήταν μια μητέρα η οποία εν βρασμό ή πάνω σε ένα ψυχωσικό επεισόδιο ή οτιδήποτε πήρε το αυτοκίνητο και πέταξε το αυτοκίνητο με τα τρία της παιδιά στη θάλασσα να τα πνίξει. Έτσι. Εδώ μιλάμε ότι υπήρχε μια... ήταν δουλειά μεθοδική. Οπότε... εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι και εξοργίζομαι όταν ακούω πλέον γιατρούς να λένε την υποπτευόμασταν ή είχαμε σκοπό να βάλουμε κάμερες. Έτσι, δηλαδή, όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, προφανώς κάτι κάνεις, δεν ξέρω.
Ναι, σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα είναι λίγο πίσω, γιατί όπως είπανε και οι γιατροί απευθύνθηκαν στο χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο του παιδιού έδωσε τις συμβούλες στους γιατρούς να απευθυνθούν κατευθείαν στην εισαγγελία. Δυστυχώς δεν συνέβη αυτό και είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε. Ναι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει και να γίνει έτσι όπως είναι σε άλλα κράτη, που έχει φτάσει στην υπερβολή πολλές φορές. Μιλώντας με συναδέλφους, ας πούμε, που βρίσκονται στο εξωτερικό, μπορεί, ας πούμε, να έχεις ένα διαπληκτισμό, έναν έντονο διαπληκτισμό με το παιδί σου μέσα στο σπίτι και ξαφνικά να σου χτυπήσει την πόρτα η πρόνοια. Ναι, ναι. Αλλά πράγμα το οποίο στα αυτιά τα δικά μας ακούγεται υπερβολικό, αλλά όταν έχει ζήσει μία, δύο, τρεις, τέσσερις τέτοιες καταστάσεις, ένας να έχει τσιμεντώσει το παιδί του, άλλος να γυρνάει με τα κόκαλα στην εργαλειοθήκη, η θεία να πετάει τα μωρά από τον μπαλκόνι, τώρα μια μάνα να σκοτώνει τρία παιδιά, όταν ζει σε μία κοινωνία που έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο πλέον, θεωρώ ότι τα παιδιά οφείλουμε να τα προστατεύουμε και ας είμαστε και υπερβολικοί, δεν πειράζει. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μία τελευταία ερώτηση. Η κατηγορούμενη συνελήφθη, πώς μπορεί να αισθάνεται αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα? Σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη, μπορώ να το πω έτσι. Από την άποψη, από ό,τι βλέπω, που στα κανάλια λένε ότι ήταν σιωπηλή και τα λοιπά. Πράγμα το οποίο έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την προηγούμενη συμπεριφορά της, γιατί όλο το διάστημα πριν συλληφθεί ήταν αλίστατη. Σε σημείο δηλαδή που απορούσαμε. Πιστεύω θα μιλήσει. Πιστεύω ότι έχει καταρριφθεί όλο της το αφήγημα. Εγώ θεωρώ πολύ πιθανό να ομολογήσει, γιατί πλέον έχουν όλα τελειώσει για την ίδια και το γνωρίζει. Θεωρώ ότι θα ομολογήσει. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ομολογήσει. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, αναμένουμε τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε φυσικά με τις εκ νέου εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε.